πώς θα πάει η σχέση μου, τι θα κάνω στη ζωή μου, επαγγελματικά, οτιδήποτε σας απασχολεί. Θέλω να σκεφτείτε την πρώτη επιθυμία. Καλημέρα, ελπίζω να είστε καλά. Ήρθε η στιγμή να πιούμε το καφεδάκι μας. Κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, κάντε like και γίνετε μέλη. Θέλω σήμερα να επιλέξουμε ένα από τα δύο φλιτζάνια μας, το ένα ή το δύο, να δούμε την επιλογή σας, αν θα είναι η καλύτερη ή όχι. Και θέλω να σκέφτεστε πολύ πολύ καλά. Με ρωτάτε αν παίζει ρόλο, αν βλέπετε μετά το βίντεο. Όχι, δεν παίζει ρόλο, όποτε θέλετε να το δείτε, επιλέγετε ούτως ή άλλως το ένα ή το δύο, και γενικά η καφημαντία την βλέπετε όσες φορές θέλετε και όποτε θέλετε και σας απασχολεί κάτι. Αυτό γιατί με ρωτάτε και σας απαντάω εδώ. Θέλω να γυρίσω το ένα φλιτζάνι πρώτα. Δώστε μου λίγο χρόνο εδώ για να βλέπουμε. Θέλω να σκεφτείτε πολύ πολύ καλά. Σκεφτείτε ό,τι σας απασχολεί. Και να γυρίσω και το δεύτερο. Σκεφτείτε. Ωραία. Και θέλω να στεγνώσουν και να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω με το ένα απ' έξω, να πω ότι έχετε πάρα πολύ ωραίο δρόμο. Υπάρχει ένα δέλτα και ένα άλφα που είναι σαν να σας περιμένουν επάνω σε αυτό το δρόμο. Θα πάει πολύ πολύ καλά κάτι σε ένα ξεσήκωμά σας. Ιχθύς δίδυμος, θα πάρετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Και να δούμε τι γίνεται μέσα. Ωραίο φλιτζάνι, ωραία λόγια θα κάνετε, πολύ ωραία πράγματα θα αποφασίσετε, μία συνάντηση πολύ πολύ σημαντική για εσάς, ερωτική, η οποία δεν είναι μόνο το ερωτικό, είναι ότι γίνεται μία συζήτηση, μπαίνουν κάποια πράγματα, ξεκαθαρίζουν κάποιες καταστάσεις, α, ε, δέλτα και κάπα. Πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα πάρετε για αυτή τη συζήτηση που θα κάνετε. Θήτα σας δίνει επιτυχία επίσης. Κρατάτε ένα κλειδί, σαν μέσα από αυτή τη κουβέντα να βγει κάτι πολύ πολύ καλό και επιτέλους ηρεμείτε και τα πράγματα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Ταύρος, Κριός, Δίδυμος, Καρκίνος και Λέων. Έχετε την απόλυτη επιτυχία σε πράγματα που θέλετε μέσα σε ένα προσωπικό θέμα, αλλά και γενικά μία συζήτηση λύνει τις αμφιβολίες, λύνει τα προβλήματα και ηρεμείτε πιο πολύ από ποτέ, λέει εδώ. Υπάρχει εδώ ένα μικρό γουρουνάκι, το λέω έτσι γιατί είναι σαν τον κουμπαρά που κάποτε μπορεί να βάζαμε και τίποτα. Αυτό βγαίνει εδώ, θα αποταμιεύσετε κάποια χρήματα που θέλετε επιτέλους. Μη, σίγμα, κάπα, αλφα και δέλτα, έχετε πολύ πολύ τύχη, ακόμα και σε τυχερό, ακόμα και οικονομικά έρχονται ευκαιρίες. 23, 29 και 2 δεκάτου, 3 καλές ημερομηνίες για να κάνετε νέα βήματα, να ανοιχτείτε γενικότερα, να μιλήσετε με πρόσωπα, να ψαχτείτε λίγο. Υπάρχει εδώ ένας μικρός άγγελος
και μία γυναίκα που κάθεται σκεφτεί σαν να προσεύχεται. Εδώ θα πω ότι κάποια γυναίκα θέλει πολύ να γίνει μάνα, θέλει πολύ να κάνει ένα παιδάκι και θα τα καταφέρει. Είναι σαν να ακούγονται οι προσευχές σας γι' αυτό. Πι, Γιώτα, Κάπα, Δίδυμος, Λέων και Τοξότης. Έχετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα κάνετε πολύ πολύ ωραία λόγια. Και ναι, θα χαλάσετε χρήματα γι' αυτό, αλλά θα έχει επιτυχία, θα βγει σε κάτι καλό, έτσι ώστε να μην σας ενδιαφέρει και τόσο πολύ το οικονομικό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μία πόρτα πολύ χαρούμενη, όπου σε αυτή την πόρτα ένα μη, ένα πι, ένα κάπα και ένα σίγμα και ένα νι θα σας δώσουν επιτυχία ή εσείς αν είστε αυτά τα αρχικά, επιτέλους λύνονται κάποιες παρεξηγήσεις, λύνονται κάποια θέματα, βρίσκεται μια απάντηση σε κάτι που επιθυμείτε. Αυτό σίγουρα έχει να κάνει με οικονομικό, με επαγγελματικό ή ακόμα και με νομικά. Αν θέλετε και περιμένετε κάποια απόφαση θα την πάρετε και θα είναι καλή για εσάς. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε ένα ταξιδάκι θα γίνει αυτό, αλλά μετά τις 25 Νάτου, τώρα είναι λίγο κλειστός ο δρόμος, ανοίγει, έχετε ένα ωραίο κύκνο, ένα ωραίο αστέρι, αυτό είναι επιτυχία είτε προσωπική είτε γενικότερα στο ταξίδι που θα κάνετε. Κάπα, μη, άλφα σας δίνουν επιτυχία και αν έχετε στεναχωρηθεί για κάτι πρόσφατα, σήμερα, εχθές, προχθές, για κάποιο χωρισμό που έχετε ακούσει, για κάποιο δικό σας άτομο, θα ηρεμήσετε, θα πάρετε χαρά, αλλάζουν όλα προς το καλύτερο. Έψιλον, κάπα, ρο, άλφα και σίγμα θα σας δώσουν επιτυχία για αυτό το θέμα. Υπάρχει ένα ωραίο 5 κάτω, υπάρχει ένα ωραίο 13, ένα 9, είναι ημερομηνίες, αλλά είναι και νούμερα που μπορεί να είναι τυχερά για εσάς, να παίξετε κάτι, να κάνετε κάτι, είτε αυτές τις ημερομηνίες. Πάρτε τις αποφάσεις που θέλετε, κάντε τα βήματά σας και θα πάνε όλα πολύ πολύ καλά. Έρχεται ένα ερωτικό κρεβάτι παράνομο που θα σας ξεσηκώσει. Α, Κ, Ε, Δ και Χ είναι τα άτομα που σας δίνουν την επιτυχία σε αυτό. Θα πάνε πολύ πολύ καλά τα πράγματα, ακόμα και σε αυτό το παράνομο. Προσοχή λίγο, μην αποκαλυφθείτε και δημιουργηθούν προβλήματα που δεν θέλετε αυτή τη στιγμή. Μέχρι 21 γίνονται κάποιες αποκαλύψεις γενικότερα, είτε είναι στο ερωτικό είτε στο επαγγελματικό που σας ανοίγουν λίγο τα μάτια, λέει εδώ, και ξεκαθαρίζετε καταστάσεις και πράγματα που σας στεναχωρούν τον τελευταίο καιρό. Έχετε επίσης ένα αντρικό πρόσωπο καθιστό το οποίο κρατάει χρήματα, σας δίνει χρήματα καθυστερημένα, ίσως είναι δανεικά, ίσως είναι κάποια που είναι να πάρετε και έχουν αργήσει, τα παίρνετε, είναι αρκετά τα χρήματα και παίρνετε μια μεγάλη ανάσα. Θα κάνετε δύο δρόμους πολύ πολύ χαρούμενους που εκεί λύνεται μια παρεξήγηση, να το πω έτσι, είναι προσωπικό το θέμα. Αν θέλετε να κάνετε γάμο, αν θέλετε κάτι να επισημοποιήσετε περισσότερο, όχι αυτή τη στιγμή, δεν είναι η κατάλληλη, λέει εδώ. Μετά τις 25 ανοίγει αυτό το κομμάτι που θα μπορείτε να μιλήσετε, να πείτε αυτά που θέλετε, να κάνετε την πρότασή σας και θα πάνε όλα πολύ πολύ καλύτερα. Έχετε άτομα γύρω σας που σας υποστηρίζουν πάρα πολύ. Και με θέματα παιδιών, εάν σας απασχολεί κάποιο χαρτί, κάποια εκκρεμότητα, κάτι που έχει καθυστερήσει τον τελευταίο καιρό, θα πάει πολύ πολύ καλά, θα πάρετε χαρά και επιτυχία και το σπίτι σας, η υγεία σας είναι πολύ πολύ καλή. Α, όνομα ή επώνυμο ή μία αρχή καινούργια θα κάνετε για κάτι που επιθυμείτε. Πάμε να κάνουμε και τις επιθυμίες μας εδώ. Θέλω να σκεφτείτε πολύ πολύ καλά, πατάω για σας, σκεφτείτε.
Η επιθυμία λέει ότι μέχρι 15 δεκάτου αποκαλύπτονται πράγματα, αποκαλύπτονται καταστάσεις. Ετοιμαστείτε να τα υποδεχτείτε όλα αυτά που έχετε στο μυαλό σας και ναι, θα γίνει αυτό που επιθυμείτε. Πάμε για τη δεύτερη επιθυμία. Έχετε ένα ωραίο πέταλο, επιτυχία, εννοείται, 100%, δίδυμος ηχθής ή γενικά βγαίνει ότι οι δίδυμος ηχθής θα σας δώσουν την επιτυχία, αλλά και εσείς αν είστε το ίδιο ισχύει. Απ' την άλλη θα πω ότι περισσότερο δίδυμος ηχθής σας λένε λόγια καλά για αυτό που τώρα βάλατε ως επιθυμία. Πάμε να κάνουμε και την τρίτη. Σκεφτείτε καλά και εδώ. Αυτή θα πω ότι είναι η πιο καθαρή. Βγαίνει ένα ωραίο ερωτικό κρεβάτι. Το ξώτης δίδυμος και υδροχός παίρνετε επιτυχία. Φεύγουν τα εμπόδια και αν λέγονται λόγια, μην τα ακούτε και πολύ. Προσπεράστε τα και κάντε αυτό που θέλετε εσείς. Πολύ ωραίο το φλιτζάνι μας αυτό. Εύχομαι και επιθυμίες να βγουν εξίσου σύντομα. Και να πάμε στο 2 φλιτζανάκι μας που έχει έναν ωραίο δρόμο, έχει μία επιτυχία, αλλά δεν είναι τόσο χαρούμενο όσο είναι το 1. Γιατί εσείς που επιλέξατε το 2 σας απασχολεί κάτι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή που μπορεί να έχει να κάνει με ένα χωρισμό που βιώνετε, με ένα χωρισμό που ακούσατε δικού σας προσώπου, το οποίο δεν θα κρατήσει, θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Τώρα εδώ υπάρχει μια φουρτούνα, λέει εδώ, τα πάνω κάτω, αλλά σύντομα φεύγουν τα προβλήματα, ένα α τεράστιο, ένα δέλτα, γιώτα, κάπα, σίγμα και έψιλον. Έχετε την επιτυχία ή είστε εσείς ή τα άτομα που έχετε στο μυαλό σας για αυτό το θέμα, θα ακούσετε καλά λόγια, θα ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά. Υπάρχουν πολύ ευχάριστα λόγια που θα κάνετε και θα ακούσετε μέχρι τις 19/9 για ένα θέμα σπιτιού, ακινήτου, μετακόμισης, εργασίας, κάτι που θέλετε να αλλάξετε, θα πάει πολύ καλά, θα τα καταφέρετε και έρχεται ένα χαρτί που ή θα μπει κάποια υπογραφή και θα χαρείτε από αυτό ή θα κλείσει μία υπόθεση όπου σας παιδεύει το τελευταίο τρίμηνο, θα έλεγα. Ένα ωραίο πέταλο, ένα στεφάνωμα γενικότερα επάνω σε επαγγελματικό. Αν σκέφτεστε να ανοίξετε κάτι δικό σας, όχι ακόμα, αν θέλετε να κάνετε κινήσεις για κάτι δικό σας, όχι ακόμα, λέει εδώ, το τονίζει. Μέχρι 25/9 υπάρχουν εμπόδια. Υπάρχει ένα Χ τεράστιο που φέρνει εμπόδια για κάποιο λόγο, όνομα ή επώνυμο. Κάντε λίγο υπομονή. Πολύ καλή ημερομηνία θα έλεγα για νέα ξεκινήματα επαγγελματικά. Δεν είναι τώρα. Είναι μετά τις 11/10 για να ανοίξουν οι δρόμοι σας, να μην έχετε εμπόδια, να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Απ' την άλλη έχετε μια συνάντηση πολύ ωραία ερωτική, ίσως είναι και πρόσωπο που επιστρέφει σύντομα. Γάμα, κάπα, ήτα, έψιλον και σίγμα σας δίνουν χαρά και δέλτα και άλφα, πολλά τα αρχικά, πολύ επιστροφή προσώπου, επανασύνδεση και έρχεται μια εγκυμοσύνη ξαφνικά που λύνει κάποιες παρεξηγήσεις, κάποιες αμφιβολίες γενικότερα, βοηθάει μία κατάσταση αυτή η εγκυμοσύνη και όλα θα πάνε καλύτερα. Κάποιες φορές νιώθετε ότι πέφτετε πολύ ψυχολογικά, αλλά υπάρχει μία μεγάλη προστασία, να το πω, πάνω σας, κάτι που σας κάνει να τα αντιμετωπίζετε τα πράγματα, έχετε και βοήθεια γύρω σας, έχετε άτομα που σας αγαπάνε. Μην είστε τόσο χάλια σήμερα, είναι πολύ ψυχοπλακωτικό το φλιτζάνι σας αυτό που επιλέξατε σήμερα, αλλά απ' την άλλη τα πράγματα αλλάζουν, πάνε πολύ καλά, κρατάτε το κλειδί της επιτυχίας για κάτι που επιθυμείτε.
ό,τι έχει να κάνει αυτό, είτε επαγγελματικό είτε ερωτικό, θα πάει πολύ πολύ καλύτερα. Θα κάνετε ταξίδι, θα κάνετε αλλαγή, ίσως και μία μετακόμιση που το επιθυμείτε τον τελευταίο καιρό. Σκορπιός, τοξότης και δίδυμος θα σας δώσουν επιτυχία. Θα έλεγα ότι κάτω το σπίτι σας, η καρδιά σας είναι πολύ πολύ πληγωμένα. Ίσως έχετε και μία απώλεια που σας έχει στοιχήσει, και όχι μόνο από θέμα χωρισμού, απώλεια δικού σας προσώπου, κάτι που σας πονάει. Είναι σαν να ανάβετε ένα κεράκι κάθε φορά για κάποιο άτομο, το οποίο τελικά θα δικαιωθείτε μέσα σας γι' αυτό το μικρό τάμα που ίσως κάνετε κάποιες φορές μέσα σας. Θα αλλάξουν τα πράγματα, θα πάνε καλύτερα. Και αν σας απασχολεί θέμα παιδιού, θέμα αλλαγής γενικότερα, αν κάποιος σας παιδί φεύγει μακριά, αν κάτι σκέφτεστε που σας απασχολεί τον τελευταίο καιρό, αυτό θα πάει καλύτερα και θα αλλάξει μετά τις 19/9, αλλά πολύ πολύ καλές ημερομηνίες είναι και 25, 27 και 29 για να κάνετε τα βήματα που θέλετε επιτέλους, είτε μέσα σε κάτι επαγγελματικό, είτε μέσα σε μία σχέση, λέει εδώ. Έψιλον σας λέει κάτι πολύ πολύ σύντομα από τηλέφωνο, όνομα ή επώνυμο, το οποίο διώχνει ένα μεγάλο βάρος για εσάς. Είναι λίγο κλεισμένο σήμερα αυτό το φλιτζανάκι, παρόλα αυτά ανοίγει, έχετε και τους δρόμους σας, έχετε και τα ταξίδια σας, έχετε και τα οικονομικά που θα πάνε πολύ καλά, και ένα 19 τεράστιο, ή θέλω κάτι να πάρετε στο 19 να τελειώνει, ή 19/9 θα πάρετε δώρα, δώρα λέγοντας και ψυχικά αλλά και υλικά, ίσως γίνει αυτό, και ξεπερνιούνται κάποια πράγματα που σκέφτεστε μέσα σας και φεύγουν οι αμφιβολίες. Θέλω να κάνουμε τις επιθυμίες μας. Θέλω να σκεφτείτε την πρώτη, να πατήσω κάτω. Θα κάνετε μία αρχή καινούρια. Έρχονται θέματα στην επιφάνεια που σας έχουν απασχολήσει, αλλά ξεκαθαρίζουν γιατί βρίσκετε απαντήσεις και λύσεις. Άρα η επιθυμία αυτή μέχρι και τις 23/9 θα πάει πολύ πολύ καλά και θα πραγματοποιηθεί. Πάμε στη δεύτερη επιθυμία. Σκεφτείτε καλά. Είναι πολύ πολύ καθαρή. Φεύγουν εμπόδια, καρκίνος, λέων, σκορπιός, δίδυμος, παίρνετε μεγάλη επιτυχία ή εσείς ή από αυτά τα ζώδια έρχεται η μεγάλη χαρά και ξεκαθαρίζουν πράγματα. Και πάμε να κάνουμε την τρίτη επιθυμία. Σκεφτείτε καλά καλά. Πολύ ωραίο, πολύ καθαρό, έρχονται χρήματα, έρχεται άνοδος επαγγελματική ή γενικότερα μία προσωπική δική σας άνοδο μέσα σας για κάτι που επιθυμείτε πάρα πολύ και έχει να κάνει με έναν δεσμό. Ερωτηματικά λέει που υπάρχουν, φεύγουν, παίρνετε τις απαντήσεις που θέλετε και όλα θα πάνε καλά. Εγώ θα πω να μην σας στεναχωρεί ότι επιλέξατε το 2, έχει πολύ καλά πράγματα, απλά είναι η ψυχολογία σας πιο κάτω, οπότε είναι λογικό να βγαίνει λίγο πιο μαύρο, όχι κάτι κακό, δεν θέλω να απογοητεύεστε, όλα θα πάνε καλά αν προσπαθείτε. Οπότε εγώ θα πω ότι και σε αυτό το φλιτζάνι όλα δείχνουν πολύ πολύ καλά. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Θέλω να επιλέξετε όποιο φλιτζανάκι θέλετε και να ακούσετε αυτά που έχω να πω. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, θα ξαναγυρίσουμε τον καφέ μας. Σας περιμένω εδώ στην παρέουλα μας να ακούσετε αυτά που έχουμε να πούμε για όλους. Να είστε καλά, να έχετε υπέροχη μέρα. Πιείτε το καφεδάκι σας, γυρίστε το και ελάτε να το πούμε. Καλή συνέχεια!